Στην παραλία της Πλάζ, φυσικά με τα μαγιό τους, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα οι χειμερινοί κολυμβητές στην Πάτρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά! Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι λάτρες της θάλασσας δεν δίστασαν να κάνουν βουτιά στα παγωμένα νερά, εκμεταλλευόμενοι τις λίγες ηλιαχτίδες. Δεν κρυώνουμε οπωσδήποτε. Εντάξει, δεν λέμε ότι είμαστε και άτρωτοι, έτσι. Κάτι ψηλό. Κάτι ψηλό πυρετάκια μπορεί να έχει 36-37, αλλά κρεβάτια. Κρεβατώματα 38-39, τίποτα. Να είστε καλά και του χρόνου μόνο με μια ευχή. Του χρόνου βάλτε ένα μαγιό να κάνετε ένα ρεπορτάζ μέσα. Για την ομάδα των χειμερινών κολυμβητών βέβαια, αυτή είναι μια συνήθεια χρόνων. Τα μπάνια δεν τα σταματούν ποτέ. Χειμώνα, καλοκαίρι βρίσκονται στη θάλασσα. Μια βουτιά λοιπόν αρχές Ιανουαρίου από ό,τι φαίνεται δεν ήταν κάτι δύσκολο για αυτούς. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις μπάνιο το. Είσαι πιο αναθεκτικός και στο κρύο. Είναι πολύ καλά. Είναι ένα καλό χόμπι. Ένα πολύ καλό χόμπι. Εκ μέρους του συλλόγου μας και των νέων της Πάτρας, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έφεραν εδώ, δηλαδή μας δημιούργησαν αυτή την περιβαλλοντολογική υποβάθμιση, την τρομακτική κοινωνική εξαθλίωση και τώρα μας οδηγούν σε οικονομικό μαρασμό και σε μετανάστευση. Μια που τώρα δεν έχουμε λεφτά, αυτή η χώρα, οι πολίτες, θέλουμε όλα τα υπόλοιπα. Τα θέλουμε τώρα και τα θέλουμε επιγόντως. Θέλουμε ποδηλατόδρομους, θέλουμε τη θάλασσά μας, θέλουμε το πάρκο μας. Οι φίλοι της θάλασσας, ευχόμενοι σε όλους καλή χρονιά με υγεία, ανανέωσαν το ραντεβού τους, προσκαλώντας παράλληλα όσους θα ήθελαν να ενταχθούν στο σύλλογο να το τολμήσουν, επισημένοντας ότι το χειμερινό κολύμπι, πέρα από τρόπο ζωής, είναι και υγεία.